Σεβαστέ μας Πατέρα, επειδή έκαστος εφό ετάχθη, έτυχε να έχει σκοπό τη ζωή σου να υπηρετήσεις την πατρίδα, τη θρησκεία και την οικογένεια. Είναι γνωστό ότι ως υπηρέτης της πατρίδας αγωνίστηκες δίπλα στον υπαρχηγό της ΕΟΚΑ Γρηγόρη Αυξεντίου και έλαβες μέρος στην επική μάχη του Μαχαιρά της 3ης Μαρτίου 1957. Είναι βαθιά αποτυπωμένο στο μυαλό μας από τις αφηγήσεις σου ότι ο Αυξεντίου σε επέλεξε να είσαι μαζί του επειδή εκτελούσες ανελιπώς με επιτυχία και πάσα σοβαρότητα τις αποστολές που σου ανέθετε. Εκτίμησε το χαρακτήρα και τις ικανότητές σου, γι' αυτό και έγινες μέλος της Τριλικής Πεντάδας. Διατάχθηκες να βγεις πρώτος από το κρυσφύγετο και όπως μας αποκάλυψες, ο μάστρος σου πάντα εσένα διέταζε πρώτο για την εκτέλεση των αποστολών, αλλά μπορώ τώρα να αναφέρω ότι στη διαταγή του για να βγείτε οι υπόλοιποι από το κρυσφύγετο υπήρχαν και ανθρωπιστικά στοιχεία, διότι ο ένας προτίμησε με το θάνατό του να σώσει τους υπόλοιπους 4. Σήμερα είναι εδώ μπροστά μας. Τον αποχαιρετούμε. Γι' αυτόν αν υπάρχει κάτι που πρέπει να γραφτεί κάπου για τον Ανδρέα Στυλιανού, δεν οπωσδήποτε το έναν είναι ο πατριώτης που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα της πατρίδας και δι' ενός Αυξεντίου. Το δεύτερο και το προσυπογράφο είναι Ανδρέας Στυλιανού, ιεροψάρτης, ο δίκαιος. Ο δίκαιος. Και να είσαι δίκαιος μερικές στιγμές είναι εύκολο. Αλλά να είσαι δίκαιος μια ζωή και να δίνεις καθημερινά εξετάσεις στη γυναίκα σου, στα παιδιά σου, στους χωριάνους σου, στους συνεταίρους σου, αυτόν δείχνει άνθρωπον βαθιάς πίστεως, βαθιάς δικαιοσύνης, βαθιάς ελληνικότητας. Γι' αυτόν τον ευχαριστούμε εκ βάθους καρδίας. Θα σε συνοδεύουν, αγαπητέ μας κύριε Ανδρέα, οι προσευχές μας, οι λειτουργίες μας και να είσαι βέβαιος ότι θα φροντίσουμε το ψαρτήρι σου να συνεχίσει να αδωνά τα Κύριε Λέησον, τα Παράσχου Κύριε, τα Αμήν. Αιωνία σου η μνήμη. Και σαν πρώτα, αγριωμένη.